Για 12η χρονιά και με τα μηνύματα να είναι αρκετά, αναμένεται να πραγματοποιηθεί το αντιρατσιστικό αντιφασιστικό φεστιβάλ Καλαμάτας το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Πάρκο του Λιμενικού. Γυρίζουμε πίσω μετά από πάρα πολλά χρόνια στο Πάρκο του Λιμενικού και δυστυχώς φαίνεται ότι γυρίζουμε πίσω και στις ανάγκες που μας οδήγησαν στο να ξεκινήσουμε αυτό το φεστιβάλ. Βλέπουμε ότι είμαστε λίγες μόνο μέρες μετά την κρατική δολοφονία εκατοντάδων προσφύγων ανοιχτά της Πύλου. Βρισκόμαστε λίγες μόνο μέρες μετά την είσοδο στη Βουλή τριών ακροδεξιών κομμάτων και την εκλογή μιας κυβέρνησης η οποία θα συνεχίσει να προωθεί πολιτικές που θα φτωχοποιούν το λαό, πολιτικές που ιδιωτικοποιούν τα δημόσια αγαθά, πολιτικές που οδηγούν το ΕΣΥ στην κατάρρευση, πολιτικές που οδηγούν το λαό σε μεγαλύτερη φτώχεια. Και νιώθουμε την ανάγκη να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να προτάξουμε τη συλλογικότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη. Κεντρικές εκδηλώσεις το Σάββατο 15 Ιουλίου είναι οι 10 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα με την παρουσία της Μάγδας Φίσας ως ομιλήτριας, μέλη του Συλλόγου Πολιτισμού Παύλος Φίσας, καθώς και δικηγόρους από την ομάδα υποστήριξης κατηγορίας. Την Κυριακή 16 Ιουλίου, κεντρική εκδήλωση στις 7 η ώρα επίσης, είναι «Από την Πύλο έως τον Εύρο, ένα διαρκές κρατικό ευρωπαϊκό έγκλημα». Ομιλητές θα είναι ο Κωνσταντίνος Πουλής, δημοσιογράφος, καθώς και ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, διασώστης στο καράβι Μάρε Ιόνιο. Έπειτα από τις δύο κεντρικές εκδηλώσεις θα ακολουθήσουν συναυλίες. Παράλληλα και τις δύο ημέρες μπορεί κανείς να συμμετέχει σε δράσεις όπως στρογγυλά τραπέζια συζητήσεων, προβολές ντοκιμαντέρ, εκθέσεις φωτογραφίας, βιβλίων και κόμικ, συλλογή τροφίμων για τη συλλογική κουζίνα ΕΛΣΕΦ, γωνιά επιτραπέζιων παιχνιδιών και παιδική γωνιά, διεθνή κουζίνα και άλλα πολλά. Περισσότερες πληροφορίες στο αναλυτικό μας πρόγραμμα θα βρείτε και στη σελίδα μας στο Facebook.